Συνδεόμαστε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και με έναν ιερέα που είναι πολύ γνωστός για την αγάπη του στο ΠΑΟΚ. Μάλιστα ορισμένοι τον έχουν αποκαλέσει και Παπα-ΠΑΟΚ, τον πατέρα Χρήστο. Έναν αληθινό φίλαθλο με αγνά αισθήματα που όλοι αγαπάμε. Πατέρα Χρήστο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Νίκο μου. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Σας άκουσα να λέτε να μην χυθεί άλλο αίμα. Εσείς μιλάτε συχνά με τους νέους, πηγαίνετε και στο γήπεδο της Τούμπας. Θέλω να σας ρωτήσω αν περιμένατε ότι μπορεί να συμβεί μια τέτοια τραγωδία κάποια στιγμή. Δυστυχώς Νίκο μου το περίμενα και δυστυχώς περιμένω να γίνουν και χειρότερα. Λέω σήμερα ξυπνήσαμε όλοι. Απότομα, σοκαριστικά, πονάμε, ματώνουμε, δεν ξέρουμε τι να πούμε στα παιδιά μας, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και όμως τι φοβάμαι ρε Νίκο μου, συγγνώμη αλλά το φοβάμαι, θα ξυπνήσουμε, θα τα πούμε, θα γυρίσουμε πλευρό και θα ξανακινηθούμε. Ακούω δηλώσεις δεξιά και αριστερά. Είμαστε να ψάξουμε κάτι Νίκο μου και είναι εύκολο να το ψάξουμε. Τις δηλώσεις των υψηλωτάτων παραγόντων του ποδοσφαίρου τα τελευταία 5 χρόνια, πόσο χύνουν δηλητήριο και πόσο ξύνουν τα πράγματα οι ίδιοι παράγοντες, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, αθλητικοί παράγοντες κτλ. Όλοι αυτοί τώρα δεν είναι ηθική αυτούργοι. Δεν είναι ηθική αυτούργοι σε αυτό που έγινε. Ποιος είναι αυτός που δίνει στους φιλάθλους το δικαίωμα να υπερασπίζονται την ομάδα του με οποιοδήποτε όριο. Χωρίς όρια, χωρίς όρους, χωρίς τίποτα, χωρίς ανθρωπιά. Τώρα ξυπνήσαμε και είδαμε ότι σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν χάσει τα όρια τους, έχουν χάσει τον εαυτό τους, έχουν χαθεί τελείως και έχουν χαθεί με ναρκωτικά, με κακή παιδεία, έχουν χαθεί παντελώς. Αυτά τα παιδιά λοιπόν τα κάνουμε σπουδαία. Πάλεψε για την ομάδα σου. Ναι. Αλλά με ποιον τρόπο, με χαρά, με ομορφιά, μα το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους. Έτσι είναι. Φτιάχνουμε απέναντι στον πατέρα, πόλεμο. Ποιος είναι είδα... Νίκο μου απέναντι στον πόλεμο. Ο αδερφός μας είναι, ο ξαδερφός μας, ο φίλος μας, ο γειτονάς μας. Το κορίτσι μας είναι απέναντι. Με αυτόν θα πολεμήσουμε και για ποια ιδέα. Πατέρα, σας είδα να πηγαίνετε στο σημείο που έπεσε νεκρός ο 19χρονος Άλκης και θέλω να μου μιλήσετε για τα συναισθήματά σας. Θέλω να ζητήσω πάλι και πάλι μια συγγνώμη από τον Άλκη. Βαθιά συγγνώμη. Μέσα από την καρδιά μου, Άλκη μου, όλοι φταίμε εμείς, όλοι φταίμε που έφτασες και σε βάλαμε στα χώματα τόσο νωρίς. Και να ζητήσω και μια συγγνώμη από τους δικούς του και την οικογένειά του. Νίκο μου, υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για αυτούς. Υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για τους γονείς. Όχι. Και ξέρεις γιατί? Είδαμε ποια οικογένεια είναι αυτή. Βγήκε ένας πατέρας και μίλησε με καρδιά και ψυχή τόσο σπουδαία. Ένας παππούς, μια μάνα. Και εμείς σε αυτήν την οικογένεια πήγαμε και τους φάξαμε το παιδί τους. Για το τίποτα τους φάξαμε. Για το τίποτα. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμά σας προς τους φιλάθλους. Όχι μόνο του ΠΑΟΚ ή του Άρη, στους φιλάθλους και τους οπαδούς όλων των ομάδων. Παιδιά, πάμε να απλώσουμε αγάπη σε όλους και να ζυμώσουμε πολιτισμό. Αξίζει. Πήγα Νίκο μου στην Τουρκία και είδα έναν αγώνα Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας, όπως είναι εδώ κόκκινη και κυτρινόμαυρα και ασπρόμαυρα. Και μετά μπήκαν στο ίδιο τραμ και φεύγαν από το γήπεδο. Εκατοντάδες φίλαθλοι, χιλιάδες φίλαθλοι στο ίδιο τραμ, στα ίδια μέσα μεστικής, με τις φανέλες τους, με τα κασκόλ τους και ο ένας να παίζει με τον άλλον. Και οι Τούρκοι λοιπόν καλύτερο πολιτισμό από εμάς και εμείς τι κάνουμε, μαχαιρώνουμε ένας τον άλλον. Δεν χρειάζεται άλλο αίμα, ούτε σταγόνα. Αγάπη λοιπόν, χαρά και αγκαλιά όλοι. Και είμαι μαζί τους. Πατέρα Χρήστο, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά Νίκο μου. Ο Άλκης...